Να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή στον πολιτικό αναλυτή, στον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θέλω να μου πείτε, κύριε Κουτσομίτη, μιας και τα μηνύματα που θέλησε να στείλει ο Πρωθυπουργός τόσο στο εσωτερικό της χώρας, όσο και στο εσωτερικό του κόμματός του, της κυβέρνησής του, της συγκυβέρνησης, αλλά και στο εξωτερικό ήταν πολλά, εσείς πώς τα εκλάβατε αυτά τα μηνύματα? Θα σας πω, θεωρώ ότι η έξοδος του κυρίου Κοντζιά ήταν πολύ αναμενόμενη και θα εξηγήσω. Θεωρώ ότι βλέπει, προδιαγράφει την αποτυχία της κύρωσης της συμφωνίας από τη Βουλή των Σκοπίων. Και θέλοντας να προλάβει μια πολιτική ήττα, γιατί για τον κύριο Κοντζιά θα είναι μια πολιτική ήττα αυτή, η ακύρωση της συμφωνίας ουσιαστικά, αποχώρησε προφασιζόμενος ουσιαστικά ότι ο Πρωθυπουργός δεν τον στηρίζει. Πρόκειται για μια προσωπική στρατηγική, την οποία προφανώς ο κύριος Κοντζιάς την είχε ήδη μελετήσει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, ο Πρωθυπουργός χρειάζεται τον κύριο Καμένο για την κυβερνητική πλειοψηφία του, είναι απαραίτητος. Και προφανώς, εάν η συμφωνία των Πρεσπών δεν προχωρήσει από την Βουλή των Σκοπίων, δεν θα υπάρξει πλέον και σοβαρό πρόβλημα με τους ανεξάρτητους Έλληνες και τον κύριο Καμένο. Οπότε δεν είχε κανένα λόγο ο κύριος Τσίπρας να έχει σε ρίξει αυτά τα 24 ώρα με τον κύριο Καμένο, τη στιγμή που είναι πολύ πιθανό η συμφωνία των Πρεσπών να μην ισχύσει και έτσι να μην προκαλέσει κρίση ο κύριος Καμένος και η ΑΜΕΛ στην κυβερνητική πλειοψηφία. Για να πάνε, λέτε, σε εκλογές στην ώρα του τον Οκτώβριο του 19. Ακριβώς. Θέλω να μου πείτε όμως, για πρώτη φορά ακούσαμε τον Έλληνα Πρωθυπουργό να δηλώνει, να κάνει μάλλον λόγο, ότι δεν θα επιτρέψει τη διγλωσία στην κυβέρνησή του. Τον έχουμε ξανακούσει να δηλώνει κάτι τέτοιο σε ό,τι αφορά θέματα του Υπουργείου Εξωτερικών. Όχι, είναι πρωτοφανείς εξελίξεις αυτές. Και θα έλεγα ότι δεν τιμούν ούτε τη χώρα, ούτε τα εθνικά συμφέροντα. Ουσιαστικά παραδέχεται αυτό που η αντιπολίτευση έλεγε όλο αυτό το διάστημα για διγλωσία εντός της συγκυβέρνησης. Ακριβώς. Και τα είδαμε στις δηλώσεις του κυρίου Καμένου στην Ουάσιγκτον, στις επαφές του με την Αμερικανική ηγεσία. Αυτό νομίζω βλάπτει τα συμφέροντα της χώρας. Πρέπει να σταματήσει. Έχει ευθύνη πολιτική ο Πρωθυπουργός που το άφησε αυτό το πράγμα να εξελιχθεί και νομίζω ότι τώρα είναι η τελευταία του ευκαιρία να πάρει τις αποφάσεις που πρέπει ώστε η χώρα να μην γίνεται πλέον, να μην φτάνει σε αυτό το σημείο να εμφανίζεται διεθνώς με δύο διαφορετικές θέσεις. Τελικά ο τυφώνας, κύριε Κουτσομίτη, έχει όνομα και λέγεται Πάνος? Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι τα αποτελέσματα μιας πρόχειρης στρατηγικής για τη συμφωνία με τα Σκόπια, διότι δεν πρόβλεψε η κυβέρνηση ότι αυτή η συμφωνία είναι δύσκολο να περάσει με πλειοψηφία 2/3 από την Βουλή των Σκοπίων. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την επικοινωνία και που δεχτήκατε, παρά το βαρύ πρόγραμμά σας, τελευταία στιγμή να σας καλέσουμε και να έχουμε το δικό σας πολιτικό σχόλιο. Πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουτσομίτη.